λουκέτα και αυτά τα προστατευτικά που κάνουμε είναι για... Για τους κλέφτες δεν υπάρχει πρόβλημα να το ανοίξουν. Προσπαθούν να θωρακίσουν τις περιουσίες τους, λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους διαρρήκτες. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μας στο συνοικισμό Ομόνοια του Δήμου Παύλου Μελά, καταγράψαμε την χαρακτηριστική αυτή εικόνα που αποδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Το πρόβλημα υπάρχει. Και είναι σοβαρό. Σοβαρό, πολύ σοβαρό. Και ευχαριστώ που σταματήσατε και ρωτήσατε. Ό,τι μπαίνουν σε διάφορα σπίτια, φοβόμαστε. Μέρα νύχτα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα συνεργείο αυτοκινήτων όπου ο ιδιοκτήτης του έπεσε θύμα των διαρρηκτών τρεις φορές. Στο κατάστημά μας είχαμε τρεις διαρρήξεις. Σε πόσο διάστημα? Μέσα ένα χρόνο. Οι κάτοικοι της περιοχής νιώθουν ανασφάλεια και όπως λένε χαρακτηριστικά, οι διαρρήκτες μπαίνουν-βγαίνουν στα σπίτια τους. Σε σπίτια μπαίνουν, πώς δεν μπαίνουν. Έχουμε πολλά κρούσματα. Δηλαδή και μέρα μεσημέρι και απόγευμα και νύχτα. Όπου βρουν ευκαιρία. Ανοίγουν σπίτια εδώ πέρα. Βέβαια, εμείς είμαστε καινούργοι στην περιοχή. Αλλά στο παρελθόν είχε και εδώ πέρα τρεις φορές μπήκαν στο σπίτι μέσα. Ήταν το αστυνομικό τμήμα εδώ πάνω σε εμάς. Τώρα πήγε στην Πολύχνη. Από τότε και μετά έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Σε θέμα ληστείας, ας πούμε, κυρίως. Όχι. Ναι. Με κάγκελα στα παράθυρα, σκύλους και συναγερμούς προσπαθούν να προστατευτούν οι ιδιοκτήτες κυρίως των μονοκατοικιών. Τον κόπο του αλουνού τον παίρνουν τα κατάγα. Κάπως έτσι να μπαίνουν, αδειάζουν, φεύγουν. Μπαίνουν, αδειάζουν, φεύγουν. Πολλή επικινδυνότητα, λίγη αστυνόμευση. Μόνο στο κέντρο κοιτάνε να κάνουν κάτι. Εδώ πέρα μας έχουν ξεχασμένους. Τα βράδια τους είναι δύσκολα, γεμάτο ανησυχία, καθώς τα περιστατικά είναι αρκετά. Στις γειτονιές ο φόβος περισσεύει και οι κάτοικοι ζητούν περισσότερη αστυνόμευση.